Βλέπουμε τα γκολ τώρα εμείς σε replay. Το 0-1 από το Ρούβα. Με τον γκολ που πέτυχε ο Ξημεράκης. Εδώ, με το δεξί. Για την ομάδα της Γέργερης. Ξανά η φάση του 0-1. Ο Ξημεράκης, ο οποίος έβαλε μπροστά την ομάδα του στο σκορ, αλλά οι παίκτες του Ροδότου είχαν διαφορετική άποψη, με πέναλτι γκολ από τον Μιχάλη Σισκάκη, το 1-1 στην μέση της εστίας. Ναι, Μανώλη. Από τον προπονητή του Ρούβα, τον Αντώνη Αποστολάκη, είναι εδώ δίπλα μου. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αποστολάκη. Να ακούσουμε τον Αντώνη Αποστολάκη. Ο Ρούβας έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει το κύπελο, δεν τα καταφέρει τελικά. Εντάξει, καταρχήν θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια. Λίγο και τον Γιώργο Πετράκη, μόλις έχει τη δυνατότητα, τον προπονητή του Ηροδότου. Ακούσαμε τον Αντώνη Αποστολάκη, τον προπονητή του Ρούβα. Εδώ βλέπετε τον Αντώνη Μεταξάκη, τον παίχτη που έκρινε το μάτς με το δικό του γκολ στην παράταση.